Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και αφού είναι και Κυριακή του Πάσχα σήμερα, Χριστός Ανέστη σε όλους, με υγεία και χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Πριν πάμε να δούμε τι παίζει στο βίντεο, θα ήθελα να κάνετε και μια εγγραφούλα αν είστε καινούργοι, να βεβαιωθείτε ότι έχετε το subscribe, να ρίξετε και ένα like στο βίντεο και πάμε να ρίξουμε μια ματιά έτσι στα γρήγορα στο item shop της ημέρας, γιατί έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Καταρχάς είναι τεράστιο το shop και πρώτον έχουμε το καινούριο skin της Scrap Knight Jewels. Ένα πολύ ωραίο skin, έχει να κάνει και με την ιστορία του Fortnite εννοείται αυτόν και πιστεύω αξίζει για 1200 V-Max, έχει και ωραίο backbling, άρα μάγκες μου μην χάσει την ευκαιρία να το πάρετε. Μετά έχουμε το Metal Mask Bundle το οποίο επιστρέφει στο shop σήμερα. Από κάτω έχουμε έτσι ένα baseball tap που έχει την Fanatic Showdown, Fastball και Slugger. Μετά έχουμε τον Daily Tap μας και μαζί τον Justin Jefferson Bundle. Από κάτω βλέπετε όλα τα Red vs Blue το οποίο έχει πολύ σπάνια πράγματα αυτόν το tap. Και υπάρχουν 5 ολόκληρες γραμμές για αυτόν το event. Και μετά μάγκες μου έχουμε ακόμη και τα Golden Week πράγματα για αυτήν τη γιορτή στην Ιαπωνία. Μαζί Limited Time το Anime Pack και έχουμε το ολοκένουργια μας Crew Pack με τον Deimos. Αυτό είναι το shop μας για σήμερα. Αν πάρετε κάτι μην ξεχάσετε κιόλας να βάλετε support creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop γιατί στηρίζεται αφάνταστα και δεύτερον μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο σε όλα τα giveaways που κάνουμε στο κανάλι. Είδατε σήμερα το πρωί στο stream κάναμε την κλήρωσή μας για το προηγούμενο giveaway και θα ανακοινωθεί νέο giveaway τις επόμενες μέρες. Άρα βάλτε από τώρα το support creator να είστε μέσα. Πάμε τώρα να δούμε το πρώτο θέμα της ημέρας και πιστέψτε με το βίντεο σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Πρώτον και κύριον, έτσι κάτι που δεν έχει να κάνει απαραίτητα με Fortnite αλλά την Epic Games, από ό,τι φαίνεται η Epic αγόρασε και ακόμη μια εταιρεία και είναι την ArtStation. Η ArtStation είναι μια εταιρεία που ασχολείται κυρίως με skin concept ή τέλος πάντων κάνει τις εικόνες για τα παιχνίδια, τα concept arts. Και είδαμε ξανά στο παρελθόν να κάνουν πάρα πολλές συνεργασίες αυτές οι δύο εταιρείες και είχαμε και πάρα πολλά leaked skins αν θυμάστε από την ArtStation. Δυστυχώς δεν είδαμε κάποια από τα leaked να μπαίνουν στο game αλλά είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα ότι Epic Games αγόρασε τελικά αυτήν την εταιρεία και θα υπάρχει πιο έντονη συνεργασία μεταξύ τους και ίσως βοηθήσουν και την Epic Games να κάνει πιο ενδιαφέρον skins. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα για σήμερα, ήθελα απλά να σου το αναφέρω έτσι στα γρήγορα. Μετά από ό,τι φαίνεται, το Fortnite στο Twitter της Βραζιλίας έκανε tease τις σανίδες του Surf. Δεν ξέρω αν θέλουν να πούνε ότι θα έρθουν στο Creative, αν έγινε κάποιο λάθος, δεν γνωρίζω. Πάντως ο Shinan BR λέει ότι το Fortnite Βραζιλίας έκανε tweet αυτά τα emojis. Έναν ανθρωπάκι που περπατά, μετά ξεκινά να κάνει Surf, έχουμε το SOS για τον κίνδυνο και από ό,τι φαίνεται έχει και καρχαρίες μέσα στη θάλασσα. Και ξέρουμε όλοι ότι το surfing συνδέεται άμεσα με τους καρχαρίες γιατί υπάρχουν πολλά ατυχήματα και αφού στο Fortnite έχουμε καρχαρίες ίσως να μας προειδοποιεί να προσέχουμε όταν κάνουμε surf στο Fortnite να μην πέσουμε πάνω σε κανέναν καρχαρία. Δεν ξέρω πότε να περιμένουμε ακριβώς το surfboard σαν όχημα, πάντως είπαμε και χθες ότι είχε γίνει leaked για το creative ότι θα υπάρχει spawner για το συγκεκριμένο item. Άρα είναι πολύ πιθανό να έρθει την ίδια περίοδο και στο κανονικό παιχνίδι αλλά και στο creative αφού τώρα τα βάζουν πάρα πολύ γρήγορα και στα δύο modes. Αυτά ό,τι αφορά το καινούριο μας leak για τα surfboards, το νέο μας όχημα και τώρα πάμε να δούμε έναν καινούριο NBA crossover από ό,τι φαίνεται με μπάσκετ θα συνεργαστεί το Fortnite αυτή τη φορά. Γιατί μας λέει εδώ και ο Shinambiar αλλά και ο FireMonkey ότι ξεκινώντας από τις 12 του Μάη, αυτού του μήνα δηλαδή, θα έχουμε έναν crossover event με το NBA και από ό,τι φαίνεται κατά τη διάρκεια αυτού του event θα μπορούμε να κερδίσουμε κάποιες ανταμοιβές με βάση πώς θα τα πηγαίνει η ομάδα που θα επιλέξουμε. Και ο σκοπός του event είναι αυτά τα community battles όπως ονομάζονται. Επιλέγουμε ουσιαστικά μια ομάδα από τις 30 του NBA να υποστηρίξουμε και κάνοντας challenges μέσα στο Fortnite τις δίνουμε bonus και αυτή που θα βγει πρώτη παίρνει τις πιο πολλές ανταμοιβές in-game. Και μία από τις ανταμοιβές που έγινε leaked είναι αυτόν το toy, η μπάλα του μπάσκετ. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι τα challenges, πώς μπορείς να συμμετέχεις σε αυτόν το event. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες όσο πλησιάζουν οι μέρες. Έχουμε ακόμα 10 μέρες μέχρι την έναρξη του event.
άρα θα έχουμε πολλές καινούριες πληροφορίες. Μην ανησυχείτε, αν έχει κάτι σημαντικό θα το καλύψουμε για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να συμμετέχετε. Απλά ήθελα να σας το αναφέρω ότι έρχεται έτσι ένα collab με το NBA και δεν είναι παράξενο γιατί είχαμε ξανά και με το NFL, άρα βλέπετε το Fortnite συνεργάζεται και με τα αθλήματα στην Αμερική. Μετά κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έγινε leaked από τον HypeX είναι το comic cover για το πέμπτον τεύχος του Batman X Fortnite. Και σε αυτόν το τεύχος έχουμε δυστυχώς κακά νέα, είναι ότι ο Fistic από ό,τι φαίνεται θα πεθάνει στη μάχη κατά των αντιπάλων του Batman ή με τον Batman, δεν γνωρίζω. Πάντως βλέπετε στο cover ότι ο Batman και η Catwoman θρηνούν τον Fistic, τον κρατάνε μέσα στα χέρια τους και από ό,τι φαίνεται δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά το αγαπημένο μας ψάρι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το Fortnite αποφασίζει να κάνει kill off σε εισαγωγικά έναν τόσο σημαντικό χαρακτήρα και του δίνει και έναν τόσο δυνατό spotlight στα comics. Γιατί ξέραμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι κυρίως ο Batman, αλλά το να αποφασίσει να δώσει τόσο σημαντικό ρόλο στο ψάρι μας ξαναδείχνει πόσο δυνατόν και αγαπητόν είναι αυτόν το skin. Ας ελπίσουμε ότι ο χτυκιάρης μας δεν θα πεθάνει για πάντα και είναι απλά στο comic ή θα αναστηθεί με κάποιον τρόπο, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον comic book cover και πείτε μου και εσείς κάτω στα comments τι πιστεύετε για το θάνατο του Fistic. Πάντως έτσι έναν λυπηρό θέμα θα έλεγα. Μετά έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον leak που ίσως είναι για τη σεζόν 7 ή ακόμη και για το update 16.40 που θα έρθει και είναι ότι επιστρέφουν τα custom skins όπως τη μάγια, γιατί από ό,τι φαίνεται το update που είχαμε μπήκε ξανά στα files η λεζάντα που λέει Battle Pass Custom Skin Page που χρησιμοποίησαν στη Season 2 για να κάνουμε το skin της Μάγιας. Και από ό,τι φαίνεται η Epic σκοπεύει να φέρει πίσω αυτόν το feature όπου μπορείς να δημιουργήσεις δικό σου skin. Και είναι, θα έλεγα, ο καιρός του να έρθει πίσω, το περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό ότι θα το χρησιμοποιήσουν κιόλας η Epic σε άλλα skins. Το έκανε μόνο για τη Μάγια, μετά είχαμε τους custom super heroes που τους φτιάχνεις σε κάποιο βαθμό όπως θέλεις, αλλά είναι αρκετά limited ακόμη το customization και ας ελπίσουμε με αυτό που επιστρέφει τώρα να μπορούμε όντως να φτιάξουμε από το μηδέν το δικό μας skin. Και εκτός από τον Battle Pass Custom Skin Page που είναι leaked, έχουμε μαζί και κάποια files που ονομάζονται Athena Season Item Alien Style και επίσης Season Item Battle Star, που πάλι είναι files που έχουν να κάνουν με αυτόν το σύστημα που είναι για το Create a Skin. Πολύ ενδιαφέρον πραγματάκια, θα έχουμε πιο πολλά leaks λογικά όσο πλησιάζουμε και στο τέλος της season και μαζί με αυτόν πάμε να δούμε ακόμη έναν τρελό leak που έχει βρεθεί από τον Fortori και λέει ότι μία αποστολή που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα από τα Legendary Challenges είναι να μαζέψουμε κάποια research books από το Holy Hedges και το Pleasant Park. Όμως το ενδιαφέρον δεν είναι αυτόν, είναι το τι θα μας πούν οι χαρακτήρες όταν τελειώσουμε την αποστολή και λέει Sinister Spires, Dangerous Creatures, So Original. Και εδώ από ό,τι φαίνεται αυτός που μας δίνει η αποστολή λέει ότι έχουμε αυτούς τους μεγάλους πυλώνες στο χάρτη του Spire, επικίνδυνα τέρατα, πολύ πρωτότυπο, το έχουμε ξαναδεί δηλαδή στο Fortnite. Και όντως ισχύει, είχαμε τα τέρατα του Κύβου, αυτά τα spawners που έβγαζαν τα zombies και από κάτω λέει What's Next, Dragons. Και από ό,τι φαίνεται οι Epic Games με αυτόν το quest, λένε τουλάχιστον όλοι οι leakers και news channels τώρα, μας τιζάρει πρώτον την επιστροφή για τα τέρατα, αυτά τα zombies που βγαίνουν από τα spires ή κάτι καινούριο creature, και τους δράκους. Καλά ακούσατε, από ό,τι φαίνεται το Fortnite θα έχει δράκους στο μέλλον και δεν είναι καθόλου απίθανον, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά ζώα στο Fortnite τα τελευταία, έχουμε γκώτες, λύκους, αγριογούρουνα, ό,τι φανταστείτε μέχρι δεινόσαυρους. Άρα δεν είναι απίθανο να δούμε και ένα δράκον μέσα σε όλα αυτά. Και κρίνοντας από το πόσο τεράστιο θα είναι το update 16.40 την επόμενη τρίτη, δεν είναι απίθανο να δούμε μια τρελή αλλαγή είτε στο χάρτη είτε στο game. Δεν λέω απαραίτητα ότι θα μπουν οι δράκοι με το επόμενο update, αλλά σίγουρα θα έχουμε μια τεράστια αλλαγή γιατί το update 16.40 μας λέει ο Casper Leaks έχει δοκιμαστεί 482 φορές και έχει το μέγεθος του update που έφερε το Stark Industries. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ένα update στο μέγεθος αυτού που έφερε το Stark Industries, το 14.10.
Άρα ετοιμαστείτε για μια τεράστια αλλαγή την επόμενη Τρίτη. Δεν θα είναι έτσι ένα χλιαρό update όπως αυτό που είχαμε το 16.30. Μας ετοιμάζουν για κάτι τεράστιο. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα δούμε μια καινούργια περιοχή στο Fortnite. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτά θα καλύψουμε σήμερα. Έχω και δυνατά leaks και teasers για αύριο, άρα μείνετε συντονισμένοι. Αν είστε καινούργοι, κάντε μια δυνατή εγγραφούλα, να μην χάσετε ούτε το stream το πρωινό, αλλά ούτε τα βιντεάκια. Και εννοείται, πάντα να έχετε στο shop support the creator MT1993 κάτω παύλα 96, γιατί είπαμε, στηρίζετε πρώτον πάρα πολύ το κανάλι, έχει insane shop σήμερα και μπαίνετε σε όλα τα μελλοντικά giveaways, το οποίο θα ανακοινώσω πάρα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά, ξανά Χριστός Ανέστη, υγεία, χαρά σε όλους και εμείς τα λέμε αύριο πρωί 11.30 για να κάνουμε το στριμάκι μας.